Γεια χαρά, καλώς ήρθατε. Σαν είδας εδώ, πάμε για ένα Let's Play Arma 3. Ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Μοιάζει πάρα πολύ με το DayZ. Ναι. Σχετικά φρέσκο μπορώ να πω. Δεν είναι και πολύ παλιό παιχνίδι. Πάμε να το θυμηθούμε λίγο. Το είχα τερματίσει σε live stream στο Τρόβο. Οι παλιότεροι θα το θυμάστε, να το δουν και οι νεότεροι. Ούτως ή άλλως, γι' αυτό εδώ το κανάλι είναι κάτι νέο, γιατί όχι να μην κάνουμε και κάποια let's play, κάποια παλιά παιχνίδια να τα θυμόμαστε. Οπότε είπα έτσι να το θυμηθούμε λίγο, μιας και σύντομα αναμένεται να βγει και το Arma 4. Ακριβή ημερομηνία από ό,τι έχω δει δεν υπάρχει ακόμα για το πότε θα κυκλοφορήσει. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να θυμηθούμε λίγο το Arma 3 και να περιμένουμε για την ημερομηνία κυκλοφορίας του Arma 4, που είναι ένα από τα καλύτερα FPS παιχνίδια στην κατηγορία του για μένα, πάντα γνώμη μου, και ίσως και για πολλούς ακόμα. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με την εκπαίδευση, για να θυμηθώ και εγώ λίγο τα κουμπιά, καθώς έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω Arma και πιστέψτε με, έχει αρκετά δύσκολο shooting και το recoil του είναι περίεργο. Γενικώς είναι στρατιωτικός εξομοιωτής, αγγίζει κατά πολύ την πραγματικότητα. Οπότε όσοι δεν το έχετε δει το Arma, είναι μια ευκαιρία τώρα που εμείς θα θυμηθούμε να το δείτε κι εσείς, και αν σας αρέσει γιατί όχι να δοκιμάσετε να παίξετε. Εδώ είμαστε. Γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε όλο το story game που υπάρχει. Είναι κάπου στις 20 με 22 αποστολές. Θα το κάνουμε όσο πιο σύντομα γίνεται σε ένα let's play. Πάμε, απολαύστε. Βρισκόμαστε κάπου στον Άγιο Στρατή, σε ένα πεδίο βολής. Ναι, διαδραματίζεται να πω στη Λίμνο, από όσο θυμάμαι. Α, δείτε, έχει αρκετά ελληνικό στοιχείο. Ναι, assembly the target. Ένα στόχος φυσικά δεν δουλεύει. Θα πρέπει να τρέξω να τον εσηκώσω. Run to the target and assembly. Αυτό ουσιαστικά στο κάνει έτσι για να μάθεις λίγο το χειρισμό ουσιαστικά. Οπότε, let's go. Κλασική εκπαίδευση σε όλα τα Arma. Okay. Ναι, ήταν πατημένο το target. Έχουνε και την πλάκα τους. All right, first things first. I'm Staff Sergeant Adams. This is Sergeant Conway. We'll be your cabin crew for today. Cabin crew? Cabin crew? We all know why we're here. I'll skip the usual brief. So, over to you, Sergeant. When you're ready, put some rounds down range. Roger. You'll notice that the sergeant took a knee before firing, which creates a more stable firing position. Try to do this as much as possible. If he'd remained standing, he'd have had a tougher time compensating for recoil. It's not impossible, but it's also not ideal. Going prone offers the best stationary. Αυτό ακριβώς έκανα πριν το πει. Στο να είσαι prone σου δίνει καλύτερο recoil και φυσικά καλύτερη κάλυψη. Engaging targets at greater distances is a bit more complicated. Collimator sights, like the sergeant here is using, are not well suited to the task. Sergeant, go ahead and grab the RCO from the crate. Υποστήριξη. Support. Λοιπόν, να βάλουμε λέει το RCO scope. Okay. Έτοιμο. Giving directions to the sergeant exclusively in compass bearings, so please pay attention.
Τώρα θα μας δίνει συνταγμένες και θα πρέπει να βρίσκουμε το στόχο. Helicopters. Well, speaking of CSAT. Pay attention, children. 300 meters, bearing 300 μέτρα στο 330. Οπότε είμαστε εδώ. Νάτος. That's 300 meters away from you. At bearing 330, Sergeant. Με την πηξίδα σου βλέπεις 100 μέτρα στο 290. Με την πηξίδα σου βλέπεις που είναι ο στόχος από αυτά που σου λέει. Πολύ καλό αυτό. 400 μέτρα στο 307. Θεωρώ είναι κάπου εδώ. Ναι. Έλα. Nice. Great, let's move on. While we're on the subject, you're going to find it much harder to control your breathing on the battlefield. Sergeant, don't even say it. Θα μας βάλει να τρέξουμε τώρα. Να σπριντάρουμε. Και μετά να πυροβολήσουμε, γιατί θα δείτε πάνω δεξιά ότι αρχίζει σιγά σιγά και χάνει το στάμινα. Στρατιωτική περιοχή απαγορεύεται η είσοδος. Το ελληνικό στοιχείο που λέγαμε. Yep, μη βρίζεις. Και φυσικά, εφόσον δεν θα έχει στάμινα αρκετή μετά το τρέξιμο, θα είναι πιο δύσκολο να πυροβολήσει τους στόχους, έτσι. Οπότε παίζει το ρόλο του και αυτό. Καλό είναι να την κάνεις στην εκπαίδευση. Ορίστε. Εντάξει, τόσο στους κοντινούς είναι σχετικά εύκολο. If you don't, you'll have a hard time hitting anything at all. Δείτε πώς κουνάει τώρα στα μακρινά. That'll do, Sergeant. That'll do. American, please, I need to speak with you. There's been an... That's all, folks. Αυτό ήταν το... ο πρόλογος. Ουσιαστικά, η εκπαίδευση... Και ξεκινάμε, πάμε στην πρώτη αποστολή, λογικά. What do you mean, incident? Send us your grid, over. We cannot do that. Say again, why not, over. We do not have a map. GPS? Negative. Copy. Wait, δεν έχεις χάρτη, δεν έχεις GPS. Πώς θα σε βρούμε ρε φίλε, δηλαδή. Everyone, gather around the sergeant. Come on, don't be shy now. We're gonna learn something useful. Bring up your map, Conway. Okay. Okay, here's the deal. Since your people are completely incapable of intelligent thought, it has fallen upon us to rescue them from certain doom. Before we begin, Sergeant, if you'd be so kind, stick a marker on our location 066. 066. 159. 066. 066. Το ψάχνω, αγόρι μου. We here. We're gonna attempt to triangulate their position. However, before we get onto that, you guys still there? Yes. We need some landmarks to go off here. Do you have anything we could use? Did you spot anything recognizable en route to your location? Over. Well,
Είναι και βιαστικός εντωμεταξύ, έτσι. Okay, that's one. Hold on. All right, Sergeant, stick a marker on Sirta. It should be about 3 clicks to the northeast. Clicks? 3 clicks. To the northeast. 3 χιλιόμετρα δηλαδή, northeast. Από εδώ που είμαστε. Σίρτα, νάτο, Σίρτα. Οκ, done. Going here. Now, let's draw a line going west from Sirta. Can you guys give us any other landmarks? There is a hill nearby. Άλμα ζυμούθιο τώρα. Για να τους βρούμε. That's probably somewhere southwest of Sirta itself. Think you can locate it, Sergeant? Southwest? Somewhere of Sirta. Άγιο Μινά. Maybe here. All right, the bearing they gave us was 130. However, that's from them to the chapel. 130. Chapel to their position. So let's do a 180. That makes it 310 from the chapel itself. You'll notice the lines intersect. That, in a nutshell, is all we're looking for. It tells us that if the information they provided is accurate, they must be somewhere near there. However, the intersect won't always be exact. Use common sense to enhance your accuracy, or try to obtain further information. Over to you, Sergeant. Stick a marker on their position. Stick a marker on their position. Εννοείς ότι ξεκινάνε από εδώ, ας πούμε. Hold on. Are you guys around some buildings or are you out in the middle of nowhere? We're in a small settlement, just off the main road. Small settlement on the main road. It took us northeast from the main road itself. Copy. Main road θεωρητικά είναι αυτός. Βάση της γραμμής. Εδώ, θεωρητικά. Εδώ ενώνεται με το main road. Come on, Sergeant, keep your map out. Πού εδώ? Yep, that looks about right. Αυτό δεν είναι main road, αλλά anyway. American, what is your status? Τουλάχιστον βγάλα μάκρυ. We're on our way. Stay put. Out. Okay, we're gonna go find your friends. Keep yourselves busy while we're gone. The rest of you, load up. Conway, you're driving. Α, εγώ θα οδηγήσω, χαίρομαι. Είναι αρκετά πιο stable από το DayZ οδήγηση στο άρμα.
και θα γίνει ακόμα καλύτερη με την Infusion Engine στο Arma 4, έχω ακούσει από πληροφορίες που διάβασα. Οπα. Έχουν κλείσει το δρόμο εδώ, ε. Μάλιστα. Πάμε γύρω γύρω. Και κάμερα οπισθοπορίας, βλέπω το εργαλείο έχει. Τέλεια. Είναι η κάμερά μου, μπορεί να μην φαίνεται καλά. Κάτι βασικό πρέπει να έχεις στο νου σου πάρα πολύ στην ομιλία και σε αυτά που λένε για να βγάλεις άκρη, έτσι. Γι' αυτό μου αρέσει αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ, μάγκες. Είναι κανονικά στρατικός εξομοιωτής. Μέχρι και αζιμούθιο βγάλαμε. Take the next left. Ορίστε, άμα δεν έβλεπα αυτό που μου είπε, θα φεύγα ευθεία π.χ. Right, disembark. Δεν μ' αρέσει. What the hell happened here? We were on patrol. We were attacked. Patrol, huh? Yes. Πέσανε σε περίπολο. They attacked you? Yes. Was that unclear? You ever heard of excessive force, Sergeant? Staff Sergeant, they're just civilians. Did you sweep the buildings? And what's the deal with that man over there? Yes, we did. They are clean. You searched all of them, including the ones down there? No, only these ones. And that man, do you have medical support inbound? No. Are you kidding me? Sergeant, search those buildings down there. The rest of you, set up a medevac. Call for a goddamn medevac. Now! Small one's clear. Continuing the search. The shed's empty. Adams, I've got a weapon stash here. Small arms and explosives. Definitely guerrilla. Over. You see? They were a threat. Yeah, and I'm sure they just attacked you for no reason. Copy, Sergeant. Form on me. Όπλα και εκρηκτικά είχαν εδώ. Yeah, and I'm sure they just attacked you for no reason, too late. Damn it. I let Broadway know what's going on. We've been ordered back to base. I've told these idiots to clean up the mess. They'll handle the weapons. Can't help but think the gorillas won't take too kindly to this. No. Probably not. All right, everyone, mount up. We're out of here. Μπορείτε να πατήσετε μία παύση και να διαβάσετε.
Όσοι θέλετε να δείτε για το story, για να μην καθυστερούμε, το προχωράω. Having trouble there, Staff Sergeant? No, sir. Μια εβδομάδα μετά, Καβάλα Hospital. Come on. Any word from the MOD sit down, sir? Negative. Nothing from the AAF or the guerrillas. In fact, the whole thing's gone dark. You're kidding me. Nope. Figure that missing greenback convoy has something to do with it? Why do you think you boys are here? There's your ride. You two get going. Find us that convoy. Βρίζουνε πολύ όμως. Πολύ βρίζουνε. Λίγο family friendly δεν μπορούν να είναι. Όπως εγώ. Άντε το κομβόι και... Οπα! Δική μας ήταν αυτή. Secure the convoy. Ξεκινάμε. Καλά ήτανε τόση ώρα τσιλάριστα. Let's have some fun, guys. Λίγο δράση. Μπορεί να δει και καλά, λέει έχει πολλά δέντρα η περιοχή, γιατί μπορούμε εμείς να δούμε. Anyway. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο friendly. Δεν ξέρω. Πολύ friendly, φιλέ. Thank you.
Δεν θυμάμαι με... με ποιο χιλάρο. Κάπως φώναζα medic. Status. Δεν βλέπω τίποτα με τα δέντρα, ρε. Ρίχνω μέσα από τα δέντρα στο περίπου. Medic. Down. Θα έρθει κανείς, δεν έχουμε γιατρό στην ομάδα. Είμαι χτυπημένος. Cover me, λέει ο άλλος. Ρε, medic, ρε. Convoy secure. Έχεις εδώ first aid. Βασικά έχω εγώ first aid, αλλά πώς το χρησιμοποιώ. Α, πρέπει να κάνω... είχα... Και εγώ χτυπημένος είμαι. Treat yourself. Okay. Τώρα είναι too late, too late. Τώρα που το έκανα mission complete. Δηλαδή έπρεπε να τελειώσει η αποστολή για να χειλαστήγα. Τόση ώρα πάνω μου χείλ και δεν το έκανα. Anyway, αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Ελπίζω να το απολαύσατε. Δεν είχε και πολύ δράση. Είναι σαν πρόλογος ακόμα, έχει λίγο έτσι να μας βάλει στο κλίμα το τι συμβαίνει. Όπως και να έχει, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Αφήστε και το comment και ως την επόμενη φορά, για χαρά!